Λοιπόν, άκου καταρχήν να πω κάτι για τον Τελοπόν. Πες του θήτα 8 οριζόντια. Ναυμαχία δεν παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ βουλιάξαμε τίποτα. 8 οριζόντια θήτα. Όχι, βουλιάξαμε τίποτα. Ένα παπάρι, δηλαδή σαν κι αυτό να είναι. Ένα παπάρι, ναι. Ναι, άκου τώρα παλικάρι. Επειδή ακούμε πολλά και βλέπουμε πολλά από αυτούς που ψηφίζουμε, δεν ανάγκη να ενίσταση εσύ κι εγώ οι υπόλοιποι, γιατί κι εγώ με τα σκατά είμαι. Είσαι χωμένο στα σκατά. Είσαι χωμένο στα σκατά. Στα σκατά. Είσαι χωμένο στα σκατά. Δες τι γίνεται στα social media, όπως το λέτε εσείς οι νέοι, ή στις τηλεοράσεις τι βλέπουνε. Στα σκατά, στα σκατά, στα σκατά, μες στα σκατά, στα σκατά, μες στα σκατά, μες στα σκατά βαθιά. Για να καταλάβεις τι σκατά ψηφίζουνε, δηλαδή πόσο κλούβιοι είναι αυτοί που τους ψηφίζουνε, τον Άδωνη ή τον Τελοπόν. Ναι, πραγματικά είναι για να παθαίνεις πλάκα, λες, μα αν είναι δυνατόν, γίνεται να είναι τόσο κλούβιοι. Μες στα σκατά, σκατά. Και όμως είναι κλούβιοι, γι' αυτό λοιπόν καμπον. Και όχι για το μπροστινό μέρος, για το πίσω. Μες στα σκατά, σπαθιά. Αν επιχειρήσεις να μου στήσεις γεωτρύπανο ή ερευνητικό, βυθίζουμε το ερευνητικό. Βυθίζουμε το γεωτρύπανο. Μπορεί να πέσει όλο το ναυτικό της Τουρκίας και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά. Αυτός ο κουραδόμαγκας σήμερα την έχει δει ναύαρχος. Ποιος? Ο Τελοπόν, ποιος. Α, ναι, ναύαρχος, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Κωνσταντίνος Κανάρης την έχει δει, ε. Ναύαρχος σε σχεδία. Δεν είναι για παραπάνω, κατάλαβε. Γι' αυτό όριο άμα θα τη φουντάρει ή όχι στα βαθιά. Με στα σκατά βαθιά. Είδες τα γιοσοφάκια των Αμερικάνων που την έχουν δει και μάγκες. Α, δεν είναι των Γερμανών τελικά, των Αμερικάνων είναι. Γιατί τα φράγκα στη Γερμανία τα πάει. Λέω για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εκεί από κάτω στα νότια της Ελλάδος που έχουν βάλει το χέρι τους οι Αμερικάνοι. Κάτι το οποίο το ξέρει. Αλλά γι' αυτό μουγκός. Απόστολε, έπρεπε να δεις χθες προχθές ένα άλλο αστέρι στη Βουλή που μίλαγε. Το πιο λαμπρό. Αυτή που κάνει κουμάντο στη ζωή του Δημάκη. Αν την άκουγες να μιλάει, θα νόμιζε ότι τσακώνεται με καμιά πίσω στο να κάνει το χώρο για την απλόστρα. Εντύπωση μου κάνει. Τι εντύπωση. Αυτή όχι μόνο εκδικήθηκε τον άνθρωπο, αλλά συνεχίζει ακόμη να κάνει τα ίδια και επιτίθεται κιόλα. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να την ακούσει, να τρομαζείς. Α, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Μιλάμε για άλλο αστέρι. Αυτό αν είναι αστέρι. Αφού σηκώθηκε πάνω ένας βουλευτής ο Λάπας και παραλίγο να χρησιμοποιήσει τη ράδο. Μ' αρέσει, φίλε, που βγαίνουν και σχολιάζουν τη γραβάτα του Κουτσούμπα. Αυτοί που έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα με κριτήριο το Ζιβάγκο του Παπανδρέου, το Καραμαλή, ο Μητσοτάκη ήταν ψηλό. Ο άλλο Παπανδρέου επειδή έκανε καλό ποδήλατο και καγιάκ. Ο άλλο Καραμαλή επειδή είχε φορούσε γαντάκια για να πετάξει χαρταετό. Τον Παπανδρέου τώρα γιατί ήταν. Το Μητσοτάκη τώρα, συγγνώμη, γιατί είναι ωραίο γκόμενο. Και τον Τζίπρα γιατί είναι ομορφόπεδο. Αυτά είναι τα κριτήρια αυτών των ανθρώπων και σχολιάζουν τη γραβάτα του Κουτσούμπα, α πούμε. Το άλλο που Μητσοτάκης πάει χωρίς γραβάτα τελευταία, το έχεις δει? Δεν το έχω παρατηρήσει. Καλά, στα κ***α μου, εγώ δεν κοιτάω ποτέ γραβάτες και μαλακίες. Μιλάμε πολιτικά κριτήρια νηπιαγωγείου και κάτω. Εκπλήσεσαι, μ' αρέσει. Δεν εκπλήσωμαι, το σημειώνω. Α, καλά κάνεις και το σημειώνεις. Το πόσο έκανε η γραβάτα του Κουτσούμπα που ήταν true sardi, θα το πούμε ή θα το κάνουμε γαργάρα. Και το Rolex, ξέχασε και το Rolex. Και το Rolex, άντε μην πω τώρα. Το Rolex του Κουτσούμπα και του Κάστρο. Είναι τυχαία αυτά, συνδέονται. Το ίδιο είναι. Το ίδιο πρέπει να είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι διαφορά έχει η γραβάτα του κομμουνιστή από του νεοδημοκράτη, ε? Τι? Του νεοδημοκράτη είναι μεταξένια, απαλή και τέτοια. Του κομμουνιστή από μέσα έχει λίγο τρικιά για τους άλλους. Γεια σας, κύριε Μπαρβαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη μου, εσείς. Για ένα κοινωνικό θέμα. Κοινωνικό θέμα. Που έχει άμεση επίπτωση σε μένα. Δεν ξέρω για τους άλλους. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, την έχω ξεπετσιάσει. Αυλανίζομαι συνέχεια. Πότε ανοίγουν οι οίκοι ανοχής? Αυτό θα ήθελα να με ενημερώσετε. Θα ενημερώσω, αλλά και εσείς ένα ρέγουλο. Είστε μεγάλος, τυφλώνει, κουφαίνει όλα. Ναι. Γιάννη. Αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Όλη η μέρα, όλη η νύχτα. Γαμώτη. Γιάννη, αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Γαμώτη. Ποιος είναι? Γαμώτη. Γαμώτη. Όλη η μέρα. Όλη η μέρα. Όλη η νύχτα. Όλη η νύχτα. Όλη η μέρα. Όλη η μέρα. Όλη η νύχτα. Όλη η νύχτα. Όλη η νύχτα. Και δώσ' του τα πάρτι. Και δώσ' του το πιώμα. Και δώσ' του οι DJs. Γαμώτη. Ναι. Λέγω
πρώτου μου είπανε να καλέσω για ένα δώρο που είχα κερδίσει στην εκπομπή του κυρίου Μπογδάνη. Σωθήκατε. Ναι, ναι, πρόκειται για μια κουκούλα μαύρη. Αυτό, μια κουκούλα μαύρη. Αν θέλετε, βγαίνει και σε άσπρο. Κούκλουξ. Τι διαλέγετε? Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω με κάποιον? Τώρα δεν μιλάτε σε κάποιον, τι είναι? Ναι, ναι, αλλά σχετικά με το δωράκι ήθελα να... Τι δωράκι ήτανε? Τι σας είπαν εσάς? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ήταν για το Ρέθινο. Άλλαξε τελικά, είχε πληρότητα. Είναι για τη Μακρόνισο τα ακτοπλοϊκά. Έχει και γιάρο, έχω και λίγο αϊστράτη άμα θέλετε, μπορείτε να διαλέξετε. Πού καταλήγουμε? Δεν νομίζω να μιλάω μέσα στο άνθρωπο, μάλλον λάθος πρέπει να είναι. Δεν ξέρω τώρα, εσείς ονειρεύεστε Ρέθινο. Ναι. Άντε γαϊδουρονίσει να δώσω από κάτω. Κάτι θέλετε χρυσή, ελαφωνίση, τι προτιμάτε? Θα ήθελα να με συνδέσετε με το τμήμα του εμπορικού. Τι ψηφίζετε? Γιατί παίζει ρόλο. Δεν παίζει. Θα πας τώρα στη Μακρόνισο, έτσι? Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Στην εκπομπή παραπολιτικά στο σταθμό τηλεφωνώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Μου είχαν πει να καλέσω για ένα δώρο που έχω κερδίσει. Με το τμήμα εμπορικού θα ήθελα να με συνδέσετε. Μου πάνε να πάρω τώρα. Από πού κερδίσατε το δώρο? Από τον κύριο Μπογδάνο. Α, ναι, είχατε πάρει και πριν? Ναι. Πριν από 5 λεπτά? Ναι, μην μου πείτε ότι ήμουν στην Ελληνοφρένεια. Καλέ, στις 2 πάρτε τηλέφωνο. Α, μου είπανε 1 και 10. Ποιο σα το είπε το 1 και 10? Από την προηγούμενη εκπομπή σα το είπανε? Ναι, πήρα στις 12. Α, τρολάρουνε από την προηγούμενη εκπομπή και του στέλνουν εδώ. Καλά κάνουν. Λοιπόν, κουκούλα κερδίσατε. Τι κουκούλα? Καταδότη. Όχι αποκριάτικη, καλή. Καλό ύφασμα. Κουκούλα καταδότη. Σπιουνιές κάνετε? Θα κάνετε τώρα. Σπιούνος και ρούφουλες μαζί μα και προδότης. Τρίβω τα χέρια μου. Κάθε όνομα που θα σερνάς θα είναι και λυρίτσα. Μες στο βουκάκι μου. Πώς μπορώ να μην... Να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, δεν ξέρω κι εγώ. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά. Γαμώτη. Την άμμο που σαν καταράκτησε νουζε. Γαμώτη. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά. Διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Να πάρω στις 2 καλύτερα. Και... θα έλεγα καλύτερα ναι. Ρε, μάθες που έκανε καινούργιο κόμμα ο Κασιδιάρης? Ναι, ναι, το Ελλάδα για το π***ο. Συγγνώμη. Ελλάδα γάμα ταφ πι. Ελλάδα γαμώ την Παναχαϊκή μου. Ελλάδα ή Έλληνες είναι, δεν θυμάμαι. Έλληνες. Έλληνες. Έλληνες για το π***ο. Για την πηγάδα. Για την πηγάδα επίσης. Για την πηγάδα που. Εντάξει, την Παναχαϊκή να μην την πούμε. Ιστορική ομάδα της Πάτρας, την αγαπάμε. Και όπως είδα, ανοίγουν και γραφεία στην Καβάλα, είδα στα social media που είναι Έλληνες γάμα ταφ πι Καβάλα. Ναι, τρομερό, τρομερό, τρομερό. Άκου μάνα μου, γιατί δεν πρόλαβα να σου πω. Διάβασα τα νέα για τον Κασιδιάρη, βρε, με το κόμμα. Α, ναι, ναι, πολύ καλά πάει, ξέρω. Δεν είναι δηλαδή τίποτα για τον Μπτσο Γουτουπού, δεν είναι για τον Πέο. Γάμα τα αυτή, έτσι. Για την πηγάδα, μάνα μου, του Μελιγαλά. Ντροπή, ντροπή, διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν πειράζει, κρατάω εγώ τη δικιά μου. Κράτα τη δικιά σου. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω, τις δηλώσεις του Τζίμερου τις είδες? Άρε να τις είχε κάνει κανένας μαλάκας φίλης αυτές. Όχι, τι είπε? Ότι για τους πρόσφυγες είπε ότι μίλησε με μία δοντίατρο που εξέτασε έναν πρόσφυγα τα δόντια και είδε ότι είναι ίδια, λέει, με τους Μογγόλους και με τους Τούρκους και οι πρόσφυγες έχουν μογγολικό αίμα και κάτι τέτοια. Πόσα κιλά μαλάκας είναι αυτός ο άνθρωπος? Πόσα, πες μου πόσα. Δηλαδή πάρα πολλά κιλά μαλάκας. Πάντως εντάξει, τους πονάει όλους φασίστες γιατί όπως είναι γνωστό η προσφυγιά ήταν πάντα αντιφασιστική, δημοκρατική και προοδευτική. Τεκνό, αν νομίζεις ότι σε ξέχασα κάνεις λάθος. Νόμιζα ότι με ξέχασες. Όχι, εξακολουθώ να σε θέλω. Εγώ νόμιζα ότι πάει, αυτό ήτανε. Όχι, δεν τελειώνει αυτό με σένα ποτέ. Ότι πήγες και έφυγες και λούζεσαι. Έλεγα λούζε τη αγάπη στο Γουαδαλκιβίρ. Όχι αγάπη. Και λέω τώρα πήγες στο Γουαδαλκιβίρ αυτή τώρα για να λουστεί. Και λέω πάει, αυτή πάει, λούζεται. Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ. Όλη μέρα, όλη μέρα, όλη νύχτα, όλη νύχτα. Και τα άνθη παίρνουνε βοδιά απ' το γλυκό κορμί της. Γαμώτη. Τώρα γιατί μου ήρθε το λούζο, τι λόγω τραγουδιού, κατάλαβες, το κόλλησα. Πού ήστανε. Εδώ είμαι και σε ακούω καθημερινά, σε κάθε εκπομπή, όλα τα ακούω, όλα. Ηχογραφώ, σε έχω.
Σε ακούω τα Σαββατοκύριακα και τρελαίνομαι. Περιμένω να δώσεις μια παράσταση και θα δεις τι έχει να γίνει. Ω, μακελιό! Μακελιό θα γίνει. Άντε, επιτέλους. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου στείλω λουλούδια, αλλά θέλω να έρθω και να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Όπα, σοβαρεύει το πράγμα. Ναι, και μια φωτογραφία selfie. Δεν δίναμε, αγάπη μου, δεν δίναμε. Θα ήθελα, αλλά δεν δίναμε. Τι δεν δίνασε? Για selfie. Για σεξ. Όχι, για σεξ, αν είναι δυνατόν. Για selfie. Για selfie, εντάξει, χωρίς selfie. Όλα τα υπόλοιπα που είπα χωρίς. Αν την ήθελες την αγκαλίτσα, το θες το κολοτρίψιμο. Αγκαλίτσα θέλω. Καραμαλής και Μητσοτάκης, λες, θα έχουν ανέβει ποτέ σε παπάκι? Αποκλείεται. Μαζί, αποκλείεται μαζί. Όχι μαζί, ρε παιδί μου, στα γιατί Καραμαλής και Δικάβαλο δεν πάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι πάμε για μνημόνιο. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δεν θα λέγεται μνημόνιο, είναι δυνατόν? Τι αυτό που λες? Ρε παιδί μου, το λέει με δικά του λόγια. Πρόσεξε να δει. Άλλο με δικά του λόγια. Με δικά του λόγια είναι άλλο κάτι άλλο. Δεν είναι μνημόνιο. Μπράβο. Το 2007 ο Καραμαλής λέει: παιδιά, πάρτε αυτοκίνητα, κάνουμε μια έκπτωση και τέτοια. Και το 9 μπήκαμε στο μνημόνιο. Ναι. Σήμερα άκουσα ότι ο Μητσοτάκης δίνει επιδότηση να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο, πρόσεξε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα το λιγότερο κάνουν 30.000. Πρόσεξε, και τι έγινε, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή? Λέω, όταν σου λένε η Νέα Δημοκρατία και εκεί οι σκατόφλωροι αρχηγοί τους, πάρτε αυτοκίνητα, παιδιά, σε λίγο έρχεται μνημόνιο. Εάν λοιπόν και το Σεπτέμβρη που έρχονται τα χειρότερα, γιατί είμαστε παντού να πούμε μια χαρά και θα έρθουν τα χειρότερα, λοιπόν, πάλι εμπιστευτούν αυτούς και τους ψηφίσουν πάλι και θα κάνουν εκλογές, τότε ποιοι φταίνε για όλα αυτά? Αυτοί, 2-0, ήταν πληθυντικός.